Αντιλαμβάνομαι ότι ο Υπουργός και ο Υφυπουργός δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν τις προτάσεις των βουλευτών. Διότι η θεωρία η οποία εκφράστηκε τώρα μάλιστα από τον Υφυπουργό ότι κάποιος κινδυνολογεί, εγώ είδα άλλους να κινδυνολογούν, οι οποίοι έχουν πληρώσει εκατομμύρια για να κάνουν και ανοιχτή διαφήμιση. Αυτό που αποδείχθηκε σήμερα από τις ακροάσεις είναι σαφές. Όλοι οι πραγματικοί επιστημονικοί φορείς, δηλαδή μιλάμε για την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία, τα μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, τα πανεπιστήμια, όλοι οι δικηγόροι όλης της χώρας έκαναν επισημάνσεις στα ίδια σημεία που είχα κάνει και εγώ χθες. Και επειδή άκουσα χθες το βράδυ τον Υπουργό στην τηλεόραση να ισχυρίζεται ότι περίπου κανείς μας δεν ξέρει τι λέει και δεν έχουμε καμία επίγνωση κτλ, θέλω να του πω ότι δεν γίνεται έτσι συνεργασία μέσα στο Κοινοβούλιο. Κανείς δεν είναι ο Πάπας της Ρώμης. Εδώ μιλάμε για την επιστήμη και μιλάμε και για την κοινή λογική. Δεν είναι επιστήμη, παραδείγματος χάρη, η θεωρία της γονεϊκής αποξένωσης που μου βάζεται στην αιτιολογική έκθεση. Και δεν λέω εγώ αυτά που ελέγχθησαν πριν για συγκεκριμένο καθηγητή κλπ. Δεν έχει επιστημονικό νόημα αυτό. Υπάρχουν λεπτομέρειες που δεν τις έχετε δει καθόλου. Παραδείγματος χάρη, λέτε ότι πρέπει για να μετοικήσει ο γονέας με τον οποίο διαμένει το παιδί, πρέπει να ζητήσει την άδεια περίπου της άλλης πλευράς και δεν λέτε ποτέ αν ο γονέας που δεν διαμένει με το παιδί μετοικήσει ενώ το παιδί τον έχει ανάγκη, ποιον ρωτάει. Δεν είναι σωστά ορισμένα πράγματα και είναι εύκολο να τα τροποποιήσετε. Στο άρθρο 2.